Είχαμε ντέρμπι σήμερα, τη μητέρα των μαχών, όπου μια ομάδα υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και αυτή δεν ήταν άλλη από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη φορά επέλεξε να μην παίξει 4-4-2 και του βγήκε σε καλό. Αυτή τη φορά δεν επέλεξε να βάλει το Βηγιαφάνε στην γραμμή, αλλά να βάλει δύο πολύ καλούς αθλητές. Χασογκόλιδες βέβαια, ο ένας μαύρος, ο άλλος λευκός, αλλά στο στυλ του, στο στυλ του μαύρου κι αυτός, για τον Κλωναρίδη μιλάω. Θα μου πεις, αν είχαν και ταχύτητα και διείσδυση και είχαν και σκοράρισμα, θα παίζαν σε μια άλλη ομάδα. Και ο Κλωναρίδης γι' αυτό γύρισε, γιατί δεν είναι πολύ καλός στο σκοράρισμα. Εκείνο που είδα είναι ότι το αδύνατο σημείο του Ολυμπιακού το είδε ο Ζουνίδης, που είναι τα δυο αργά center back χαμηλά, για τον Ποτία και τον Τακώστα μιλάω, και δεν πήγε σε πολλές overlap επιθέσεις, δηλαδή δεν πήγε από την πλάγια γραμμή να φάει, δηλαδή να πάει ο Ιμποκού από την εξωτερική να σεντράρει στον Μπέρκ και στο Βηγιαφάνες και όποιος πατήσει. Όχι, ξεκίνησε από την πλάγια γραμμή πήγε. Ναι, αλλά στην πορεία Κλωναρίδης και Ιμποκού κλείνανε προς τα μέσα, επάνω στον Ποτία και στον Τακώστα. Υπήρχαν δυο άθλια αμυντικά χαφ του Ολυμπιακού, ο Ρωμάο και ο Σωσίας του Μπουγάτσα, ο Μάρτινς, οι οποίοι δεν ντούμπλαραν ποτέ αυτή την ιστορία. Οι γραμμές τους ήταν σε άθλια κατάσταση στα 70 μέτρα και η τετράδα τους στην άμυνα, τα μπακ με τους στόπερ, ήταν πάνω από 10 μέτρα ένας με τον άλλον. Υπήρχαν και νυχώροι. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ξεκίνησε τον Τσόρι ο... Like. Το γαμάς. Ναι. Ξεκίνησε τον Τσόρι ο Βούζας. Μην υπερβάλλεις. Ξεκίνησε τον Τζόρι, ξεκίνησε τον Μάρτιν, τον Ρωμάο. Γενικά εκεί ο Ολυμπιακός στα χαφ είχε προβλήματα. Δεν ξέρω, εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να παίξει ο Καμπιάσο εκεί στην αρχή. Πιο δυνατός, πιο έμπειρος, πιο στις μάχες. Χάσαν όλες τις μάχες οι Ολυμπιακοί. Τα πρώτα 10 μέτρα. Τα πρώτα 12 μέτρα. Ναι, εντάξει, τα πρώτα 10-12 μέτρα ο Παναθηναϊκός κέρδιζε τις μονομαχίες χαμηλά. Για μένα το παιχνίδι κρίθηκε στο χαμηλό παιχνίδι, με την μπάλα κάτω που είχε και πρεσαρίσματα ο Παναθηναϊκός, με τον Κουρμπέλη να κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, να φαίνεται σαν να είναι μια μεγάλη χαφάρα, και ο Ζέκα ήταν εσυγκλονιστικός και αυτός χαμηλά. Τώρα, πολλοί λένε ο Ολυμπιακός ήταν κουρασμένος. Μπορεί, αλλά και ξεκούραστος να ήταν, σίγουρα ο Παναθηναϊκός τον κατάπιε. Βηγιαφάνες έκανε πολύ καλό παιχνίδι, δεν τον πήγε στη γραμμή και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί πολλές φορές ο Παναθηναϊκός με 4-4-2 ήταν ο άξονας του ιδιαίτερα νοχελικός. Εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι λίγες κάθετες πάσεις. Πώς είπες? Λίγες κάθετες πάσεις δεν είδαμε, παρόλο που είχαμε πάρει τα ενία του αγώνα. Ναι, δεν είδες κάθετες πάσεις, γιατί ο Παναθηναϊκός, αν είχε την καλή τελευταία πάσα, αυτό το σκορ μπορεί να ήταν συγκλονιστικό. Να ήταν δηλαδή στο 4-0. Σε αυτό φταίει και ο Κλωναρίδης, ο οποίος είχε πολύ κακές εκτελέσεις. Φταίει και ο Εμποκού που ήταν μαύρος. Μπράβο. Που ήταν μαύρος. Επιπόλαιος. Μαύρος, επιπόλαιος. Ο Εμποκού είναι πρώτος κορυφαίος στο Κόπα Αφρικα. Ναι, δεν ξέρω στο Κόπα Αφρικα. Τι είναι, και εκεί μαύροι τρέχουν και εκεί. Δεν είναι, είναι άσπροι, να πούμε κτλ. Ο Σεμπά Εργατάκος δεν κλείνει μέσα. Ο Ελαιονούση έφαγε τις κλωτσιές του. Δεν τράβηξε μέσα. Ο Τσόρι σε αυτό το παιχνίδι, για μένα ήταν ακατάλληλος να παίξει. Ένας παίκτης που έχει να παίξει 5-6 μήνες σε αυτή την ηλικία, να το βάλεις μέσα στη λεωφόρο που υπάρχουν τράκες, υπάρχουν μονομαχίες κτλ. Ένας πιο δαντελένιος παίκτης έπρεπε να παίξει ο Φορτούνης εκεί από την αρχή, έτσι ώστε να μας δείξει ότι δεν είναι φλόρος σαν το Μάνταλ όταν πέφτουν οι κλωτσιές και οι μπουνιές εκεί πέρα. Μπήκε μετά ο Φορτούνης το 63, δεν έκανε και πάρα πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα ο Φορτούνης αντί του Τσόρι θα είχε μια διαφορετική κατάσταση, και βάζει τον Τζόρι μετά εκεί. Ίσως έκανε λάθος ο προπονητής του Ολυμπιακού, βάζοντας από την αρχή τον Τζόρι Ντομίγκες, δίνοντας τη δυνατότητα στο Ζέκα που ήταν φρεσκαδούρα με τον Κουρμπέλη να τον καταπιούνε, όπως καταπήραν οι Πασοξίδες τα λεφτά και τις επιχορηγήσεις στη δεκαετία του 80. Ο Ντακώστα και ο Ποτία, δύο παλικαράδες στον αέρα, δυνατοί, υπέπεσαν σε πάρα πολλά χαμηλά φάουλ. Ανέβηκε πάρα πολύ η τετράδα της άμυνας του Ολυμπιακού. Και εκεί ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να το σκοτώσει, γιατί δεν είχε την τελική πάσα, δεν είχε την καλή τελευταία πάσα να τους βγάλει, δηλαδή 5-4-4, όπως λέει και ο φίλος ο Βάζελος. Εκεί ευθύνεται ο Παναθηναϊκός, και εκεί ο Βηγιαφάνες θα έπρεπε περισσότερο
να είναι συγκεντρωμένος στην ανοιχτή άμυνα και στην κάθετη πάσα, γιατί ο Εμποκού και ο Κλωναρίδης κλείνανε ανάμεσα στο στόπερ τον Σισοκό και τον Τακώστα και ανάμεσα στον Ποτία και στον Φιγκέρας. Κλείνανε σε εκείνο το κενό. Άρα μια καλή πάσα τους έβγαζε τέτα τέτ. Βγήκαν τέτοιες φάσεις, κάποιες, αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν πιο προσεκτικός, κακώς το πήγε το μάτσο το 1-0. Αυτά τα μάτσο τα πηγαίνουν έτσι 1-0, δεν μπαίνει δεύτερο γκολ, δεν μπαίνει τρίτο γκολ. Κάποια στιγμή ένα στημένο φάουλ που όπως πήγε να γίνει στο 89, να γίνει το 1-1 και να φύγει ο Ολυμπιακός και να πει: ορίστε κύριε, κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά εγώ πήρα τον πόντο. Ναι, τον Ποντία την κεφαλιά. Ναι, εκεί έγινε ένα μπέρδεμα. Όχι εκείνο που έσκασε κάτω και έφυγε την κεφαλιά, όχι, εκείνο ήταν offside, ναι. Μια παρόμοια φάση στο 87, ένα φάουλ που έγινε παριστερά. Το είδα. Ή ένα φάουλ που έκανε ο Λουντ που μπήκε λάθος. Έκανε ένα. Χοντρός είναι αυτός πλέον, ρε. Ποιος, ο Λούτ έκανε ένα φάουλ στη γραμμή, δίνει δικαιώματα. Μπήκε και ο Καρντόσο που είναι ψηλός, είναι και ο Ντακώστα ψηλός, είναι και ο Ποτία ψηλός. Πολύ δεν θέλει με τον Βλαχοδήμο εκεί να γίνει ένα παμ, να γίνει 1-1. Και να πεις τι έγινε, έκανα τι χέρι. Ναι. Έτσι να λέμε την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός χάνει στην Ευρώπη με 4-1. Με 15 εναντίον 11. Τα ρίξαν στον τερματοφύλακα. Εμείς κάναμε ανάλυση γενικά και είδαμε ότι δεν φταίει μόνο ο τερματοφύλακα, δεν στοχοποιήσαμε τον τερματοφύλακα. Γιατί και ο Φορτούνης εκεί, ο Ανσαριφάν, τεμπέλικο παιχνίδι, η χαφ τίποτα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να στοχοποιήσουμε τον τερματοφύλακα, ο οποίος έχει την ευθύνη του βέβαια και αυτός. 4 εκεί. Χάνει από την ΑΕΚ στο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός. Με κακή εμφάνιση. Χάνει στην Τούμπα το ντέρμπι, με καλή εμφάνιση στο πρώτο μισάωρο, μέτρια εμφάνιση στο δεύτερο. Και μέτριο ο ΠΑΟΚ, Με κακό παίο μέτριο τον ΠΑΟΚ. 2-0 με κατεβασμένα χέρια. Χάνει από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή χάνει από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Χωρίς γκολ. Δεν βάζει γκολ. Και Μπεσίκτας. Μπεσίκτας, λοιπόν, ας τον πρώτο γύρο. Ομάδα, ο πρώτος γύρος δεν βάζει. Αυτά τα προβλέψαμε. Ας τα πούμε κιόλας. Και η Ντέγε είχε ρίξει 3-0. Η Ντέγε όμως τον πούλησε ο Βρουτόταυρος. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά τα ξεχνάτε. Πάμε. Ξεχνάμε. Α κρατούσε το Μιλιβόγεβιτ. Α κρατούσε αυτό και α έδινε ο Πάο το μάτσο με τον Πανιόνιο. Κατέβη βαθμοί 3. Θα σου έλεγα εγώ τι θα γινόταν. Αλλά αυτοί κάναν το μάτσο ντέρμπι να πούμε. Ο Πάο. Πλακωθήκαν με τους Πάνθυρες, έδειχνε τα από αυτά του ο Πέλκας μετά τον γκολ. Το κάνανε ντέρμπι. Στους ναι. Πάνθυρες δεν τα δείχνει αυτά. Σε ποιον τα δείχνει. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα. Άσε, τώρα δεν ξέρω εγώ τους λόγους. Τι θα γίνει τώρα, θα είναι μισό το κεφάλι εδώ. Δεν γίνεται η κάμερα να πάει λίγο πιο πάνω, ρε ηχολήπτη να πει. Έχει δίκιο εδώ. Και εσύ, Τζόρτα, χθες το βόλι έλεγε κάτι αντίστοιχο στο αριθμό που βγάλαμε εμείς. Τώρα τα ξέρω καλύτερα. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Πέτρο, τον Γιάννη και τον Νίκο, στον Κορδελιό, του συνοπαδού μου. Και να στείλω τα χαιρετίσματα και στη βαρέα του Στέργιο από την Κατερίνη, μια ανάμεικτη παρέα. Πάμε γρήγορα με ταχύτητα, θέλω. Ναι, περίμενε. Τι είδε. Γιατί βιάζει, συγγνώμη. Γιατί πάντα βιάζουμε. Περίμενε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός έχασε σήμερα ιστορική ευκαιρία να διασύρει τον Ολυμπιακό. Σωστό, 1-0. Σωστό. Δεύτερον, πολύ καλή φυσική κατάσταση πλέον. Πού οφείλεται αυτό. Στην αλλαγή του γυμναστή. Πότε έγινε αυτό, με τον Λουζονίδη μαζί. Δεκέμβριο, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τρίτον, πάρα πολύ ισχυρό pressing. Και στα 90 λεπτά και πρώτη φορά από τα λίγα παιχνίδια που βλέπω τον Παναθηναϊκό τόσο παθιασμένο. Και αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ. Υποδειγματική συμπεριφορά του κόσμου. Ωραία. Περνάω στο επόμενο. Ναι. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί επιτέλους στην αποτελεσματικότητα των φάσεων. Γιατί τώρα. Όταν είναι ένα κρίσιμο μάτς. Το θεωρείς κακές εκτελέσεις, κακή πάσα τελική ή και τα δυο μαζί. Είναι κακές εκτελέσεις. Σήμερα ο Ποτία με τον Τακώστα μπορούσαν να εκτεθούν χαμηλά και αποβολή να πάρουν και να βγουν στην πλάτη τους κτλ. Εκεί πιστεύεις ότι φταίει η μετριότητα του Βιαφάνες. Μισό λεπτάκι, θα σε διορθώσω. Ρωτάω. Ότι αν δεν ήταν ο Καπίνο, δεν θα είχαν εκτεθεί πάλι. Ναι! Άθλοι ήταν σήμερα, όλοι τους. Ναι. Οι ίδιοι το λένε. Ναι. Και ο Βούζας πάλι, κύριε Μαλάτη, να το σχολιάσεις, που έλεγε ότι κάποιοι παίκτες δεν αποδίνουν τα αναμενόμενα. Δηλαδή, τη διοίκηση δεν την άγγιξε. Αλλά είναι δικό σου κομμάτι, θα το σχολιάσεις μετά. Εγώ συνεχίζω και θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το κακό που έχει με τις φάσεις πρέπει να το τελειώνει επιτέλους. Διότι η Ραπτόπουλε σήμερα πέσε ότι ήταν ένα παιχνίδι για την πρώτη θέση των play-off. Μπορεί να γίνει αύριο μέσα στην Τούμπα. Ερώτηση. Σωστά. Το ότι τελικές σήμερα. Τις κάνανε τα τρία τέταρτα, όχι ο Μπέρκ. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Ποιο πράγμα. Α, ο, ναι, ότι γίνανε οι τελικές του Παναθηναϊκού με Κλωναρίδη Εμποκού. Να σε απαντήσω στα ίσα. Παρακαλώ. Το έκανε το παιχνίδι τακτικής, το παιχνίδι τακτικής του Ζουνίδη, έκανε αυτές τις ευκαιρίες, Ραπτόπουλε. Δηλαδή, ανέλησε το. Ότι έχεις ένα Σισοκό από αριστερά που είχε ο Γκάβρος, ξεχνιόταν να γυρίσει πίσω. Το χτυπάς. Είχε ένα Φιγκέιρας ταχυδυναμικά λίγο σωματοδομή, δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Ο Εμποκού και καλύτερο τεχνίδι και ταχύτητα.
Και επίσης ήθελα να σου πω, Ραπτόπουλο, ότι σήμερα και τα μπακ του Παναθηναϊκού τραβήξαν πολύ. Κουλιμπαλί, Χουλτ, το σχολίασες? Ό,τι τραβήξανε. Πολύ. Αλλά ο MVP με διαφορά και σε σεφιστώ την προσοχή ολονών στην εντυπωσιακή εξέλιξη του Δημήτρη Κουρμπέλη, που είναι μια φοβερή επένδυση για το μέλλον, αν δουλέψει με κάτω το κεφάλι. Όχι τύπου Χατζηγιοβάνι και Βλαχοδήμου. Ως οκτάρι λες. Όχι. Ως τι. Ως οκτάρι. Αυτό είναι. Ως οκτάρι, ναι. Ναι. Μπροστά από τον κουτρουπί και το μολέτο. Ναι. Ακριβώς. Ωραίος. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού για φέτος και οποιαδήποτε κατάκτηση άλλης θέσης πλην της πρώτης στα play-off είναι αποτυχία. Διότι δεν πρέπει να μικραίνουμε το μέγεθος του Παναθηναϊκού, διότι ο Παναθηναϊκός έχει μικρή πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά, να είμαστε αντικειμενικοί. Πέρα από τη σημερινή νίκη. Μου λέει εμένα πολλά. Όμως μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δεν έγινε τίποτε σήμερα που κερδίσαμε. Δεν κέρδισε κανένα κύπελο, δεν κέρδισε κανένα στόχο. Πάλι ταμείο των Ιωνίων. Μικρή νίκη. Δεν είναι, είναι μεγάλη νίκη, Ραπτόπουλε, αλλά μικρή σημασία στην παρούσα χρονική φάση. Πικρή νίκη, γιατί δεν φέρνει στόχο. Μικρή άποψη, sorry. Πικρή νίκη για δύο λόγους. Γιατί το σκορ δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Από πλευρά έκταση του σκορ, ναι. Είναι πικρή νίκη. Αλλά από πλευρά εμφάνιση είναι πολύ μεστή και γεμάτη. Συμφωνείς? Ναι. Ωραία, λοιπόν. Εγώ θέλω να πω κάτι τελευταίο, γιατί σήμερα θα έχουμε λίγο σοκ. Απομυθοποιεί τον Ολυμπιακό αυτό το μάτς. Ραπτόπουλε, εγώ θα σου πω κάτι. Γιατί σήμερα, γιατί φέτος όλοι βάλθηκαν να παρουσιάσουν τη διαιτησία η πιο πενταρίσια όλων των εποχών. Ναι. Θυμάσαι κάτι μάτς στην αρχή του πρωταθλήματος που φόρτσαρε και καλά ο Γαύρος? Πώς τα πήρε? Ναι. Θυμάσαι εσύ, Τζόρντα, που είμαστε εδώ? Με Ηρακλή θυμάσαι ένα πέναλτι. Με τον Μπάου θυμάσαι κάτι καρδιά στον Πάου. Στον Πανιόνιο θυμάσαι κάτι ο Σάκης στο κέντρο. Στον Παναδρόμητο θυμάσαι κάτι πέναλτι. Μη λέμε ότι έγινε τώρα ξαφνικά 50-50. Όταν χρειάστηκε ήταν 80-20. Ήταν έτσι. Δεν λέω όμως ότι παίρνει άδικα το πρωτάθλημα. Η ανυπαρξία δικιά μου και των υπολείπων του δίνει το πρωτάθλημα. Μαλάτο. Πες μου για τον Ολυμπιακό του δεύτερου γύρου. Το σημερινό μάτς. Για τον Ολυμπιακό του δεύτερου γύρου τα πες εσύ όλα. Δεν μπορώ να σταυρώσω που λένε λέξη. Ναι. Εκείνο όμως που έχω να πω εγώ είναι το εξή. Για φέτος. Ναι, ότι ακόμα είμαι πρώτος. Ακόμα. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία κατέκτησε στη Θεσσαλονίκη το κύπελο στο βόλεϊ. Το είχαν έτοιμο. Το κύπελο δεν το πήρε. Ειδικά το πρωί. Το πήρε στο καθρέφτη. Πόσο? Ναι, το είχαν έτοιμο. Σκεπάζω με μαντήρι. 3-1. Πόσο? 3-1 την Κυψιά. Άσε με σκάιμινε με τον βόλεϊ. 3-1 και τον ΠΑΟΚ. Ναι, φοβερό μήνυμα. Βέβαια η διαιτησία μας έδωσε 3 πέναλτι, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν. Άσε σήμερα πες μας. Στο σε ξεκόλλιασε ο Παναθηναϊκός, λέγε σήμερα άστα. Τον Παναθηναϊκό του έκανα χειρότερα εγώ στον πρώτο γύρο όταν είχα. Στραματσόνι. Μισό λεπτό. Τι είχες? Ναι, είχε το Στραματσόνι. Ναι. Κανέναν δηλαδή. Ναι, και εγώ είχα μόνον την ίδια ομάδα συν τον Μιλιβόγεβιτς και τον Ιντέγε. Ναι. Φωνάζαμε λοιπόν από εδώ ότι ξέρετε, κρατήστε τουλάχιστον τον Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Γιατί σήμερα ακούω, λένε διάφορες παρόλες όλοι, αλλά την πραγματική αιτία δεν μπορούν να τη βρουν γιατί δεν είναι Ολυμπιακοί. Να ακούσουμε. Τα χαφ του Ολυμπιακού και τα τρία ήταν αξιοθρήνητα. Διότι είχαν πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή ο Ντομίγκες έπαιζε πίσω από τον Ανσαριφάρ και οι άλλοι δύο είχαν προσκοληθεί στα center back. Αποτέλεσμα η ομάδα κομμένη στα δύο. Σωστό, οι αποστάσεις. Λοιπόν, πολύ σωστό. Μια και δεν ξέρουμε μπάλα και μας λένε διάφορα, πάρτε να έχετε. Μπράβο, σωστό. Λοιπόν, δεύτερον, απεδείχθη για μένα με τα μέχρι στιγμής παιχνίδια ότι ο Ανσαριφάρ όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα-δύο center back σαν αυτόν που πρέπει να συλλάβει η ποδοσφαιρική αστυνομία το Μολέδο, ο οποίος είναι ποδοσφαιρικός εγκληματίας και δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό μόνο, τον βλέπω με όλες τις ομάδες. Ο άνθρωπος είναι δηλαδή να μην πω παραπάνω. Όχι. Λοιπόν, ναι. Όταν μπλέξει εκεί, ναι. δεν μπορεί. Η γνώμη μου, παρόλο ότι έλεγα φέρτε τον, το έλεγα φέρτε τον γιατί. Ποιον, τον Ανσαριφάρ. Δεν σ' άρεσε δυο μάτς τώρα, ένα λεπτό. Περιμένεις την τόση. Ένα λεπτό. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι είχα τον Ιντέγε και λέω να φέρει και ένα δεύτερο σέντερφορ και ας είναι αυτός. Okay. Ναι. Γιατί είχα το άλλο το παλτό που το ξανάβαλε σήμερα και δεν κατάλαβα και το λόγο. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Για τον κάνουμε. Αέρα τον έβαλε, το λέω εγώ. Κύριε Μπούτα, για τον αέρα. Καμινάδες θα κάναμε. Για τον αέρα. Τον Αντωνιάδη. Καρντόσο 3. Από την εξέδρα δεν μου κατέβασε τον Αντωνιάδη. Ήταν και ο Δωμάζος στο γήπεδο. Έτσι τα λέω εγώ τώρα για να ξέρετε. Επίσης όταν τα έλεγα,
Ο κύριος Αλέφαντος, ο σεβαστός μεν, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός δεδομένος, μας έλεγε στον Κωστή το Ραπτόπουλο ότι πιο έφυγε ο πουλήσαν τον τάδε παίχτη το Σιώβα. Δεν καλός ο Σιώβας, είναι αργός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι όλα τα κακά ο Σιώβας με 6 πρωταθλήματα και δεν ξέρω 3-4 κύπελα και 3 ντάμπλ, κάτι τέτοιο. Δεν είναι καλός παίχτης ο Σιώβας. Έχουμε τώρα κάποιο σαν το Σιώβα? Απάντηση είναι όχι, κύριε Νίκο, δεν έχουμε και ασχολούμαι εγώ. Δεύτερον, όταν έφυγε ο Μιλιβόγεβης και φώναζα εδώ πέρα, ναι, λέει ο Κωστής να έφυγε ο Μιλιβόγεβης, μην ασχολείσαι, λέει, σιγά τον παιχτάρα, κύριε Νίκο, έλεος. Έλεος. Όσο και να συμπαθώ εγώ τον πρόεδρο, τον όποιον πρόεδρο του Ολυμπιακού, δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται, α, δεν θα μπορώ όμως να μην του καταλογίσω και τα λάθη του, διότι δεν μπορεί την ομάδα να την κάνει ρευστό, να λες έχουμε μεγάλο ρόστερ, βαθύ ρόστερ, και εγώ τώρα δεν βλέπω ρόστερ, παρά βλέπω 16 κουρασμένα παλικάρια με δυο τερματοφύλακες, 18, εκ των οποίων ένας τερματοφύλακας είναι νεαρός, και θεωρήσαμε με τους Τούρκους ότι έφταιγε μόνο αυτός, δεν έφταιγαν οι άλλοι. Λοιπόν, σοβαρευτείτε εκεί κάτω, στον Πειραιά. Σοβαρευτείτε όσο μπορείτε, κύριε Μπούζα. Έχουμε ακόμα 5 αγωνιστικές. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για τίποτα, και ας λένε αυτοί που είναι αντιολυμπιακοί ότι το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, κοιτάνε να μας κοιμήσουν. Εγώ όμως δεν κοιμάμαι. Μάλιστα. Εγώ όσο μπορώ, ένα λεπτό, ναι, μιλάω λιγότερο από όλους. Σωστό. Εγώ όσο μπορώ θα σας φωνάζω, θα σας προειδοποιώ και θα σας παίρνω και τηλέφωνο κάτω. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, να μην λέτε ότι το κύπελο έχουμε στόχο. Δεν έχουμε στόχο παρά μόνο να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα. Το κύπελο βλέπουμε, το πρωτάθλημα το θέλουμε. Και επίσης, αν κάποιος θέλει να αφήσει την ομάδα, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που θα τον αντικαταστήσουν, να είναι σίγουρο. Έριξε πόντα τώρα. Λοιπόν, κάτι είπε τώρα. Από εκεί και πέρα, μην ξαναδώ τον Καρτόσο μέσα στην ομάδα. Άμα το δεις, θα γίνει. Μην ξαναδώ αυτό τον Παλαιστή που κάνει το αριστερό μπακ και άμα τον έψαχνα. Η Ορδάνη σταμάτα. Όχι, τι θα γίνει άμα του δεις. Θα πέσει κράξιμο. Αυτό που γίνεται. Λοιπόν, δεν σε ενδιαφέρει εσένα, εσύ είσαι παοκάρα με δύο πρωταθλήματα. Αστέρι της Λίβερπουλ. Κάτσε εκεί. Τίμια όμως, Φτάνει. Ναι. Τώρα η ροδέλα το πιανού πονάει, ξέρουν αυτοί που χάσαν το κύπελο μέσα στο σπίτι τους, γιατί είμαι ακόμα πρώτος. Λοιπόν, ναι, σοβαρευτείτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ξεκούρασε τους παίχτες, μίλα τους. Τι λες? Και να μου κατεβάσει στα 5 επόμενα παιχνίδια την ίδια ενδεκάδα. Δηλαδή, Καπίνο, Φιγκέιρας, Δελαμπέγια, Μποτία, Ρέτσο. Όχι, τι? Μποτία και Τακώστα. Τον Τακώστα τον Αλγερινό, ναι. Καπιάσο, Ρωμάο, ναι. Μανθάτη, Φορτούνη, και αριστερά θα μου βάλει τον Ανδρούτσο να έρχεται και στα χάπ και να παίζει και πίσω από το Σέντερ Φορ. Και τον Ανσαριφάρ. Ο Σεμπά είναι χειρότερος από μένα. Ο άνθρωπος κρέμασε. Τους κάσανε. Λοιπόν, το νου σας, εγρήγορση, και εδώ είμαστε. Ασλαμά το ντέρμπι. Δύο κουβέντες. Σ' ακούω. Εδώ είσαι. Ντέρμπι. Ντέρμπι. Ένα από τα τρία κορυφαία ντέρμπι στον πλανήτη Γη. Τα έχουμε ξαναπεί, έτσι. Ναι. Όλο το σημείο, παιδιά. Για σένα. Ναι. Όχι για μένα, για όλους. Ναι, για σένα. River Plate, Celtic Rangers και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για σένα. Ναι. Και σαν χρώμα και σαν κουλτούρα, σαν αίσθηση, σαν τα πάντα. Σαν κοινωνικό υπόστρωμα κτλ. Λοιπόν, όλα τα λεφτά για το ποδόσφαιρο για μένα είναι η φάση του 37. Εκεί που ο Μολέδο κάνει με τα δύο πόδια δολοφονικό τάκλι. Στο αράουτ. Κοντά, εννοείς, στον Δημήτρη. Στο αράουτ, με συγγενείς. Ο παππούς μου το λέγει. Στο πλάγιο, ναι. Στο πλάγιο, ναι. Με συγκίνησε, πραγματικά με συγκίνησε. Πραγματικά με συγκίνησε. Τελειώνεται. Λοιπόν, στον Κουρμπέι. Ναι. Και δίνει φάουλ ο διαιτητής. Περίμενε. Δεν δίνει φάουλ. Δεν κατάλαβε κανείς τι έδωσε. Φάουλ έδωσε. Ο Κουρμπέλης έχει την ψυχραιμία και πιάνει την μπάλα με το αριστερό χέρι. Την πιάνει. Μετά ελεύθερο το σημείο. Γιατί έκανε τρεις δικοί μας μόνοι του. Αλφα. Απορίες. Ο διαιτητής τι έδωσε. Ελεύθερο. Το είδαμε τώρα τρεις φορές. Έδωσε ελεύθερο. Β. Ο Ζέκα, τι ζητάει ο Ρζίλος
από τον Κομίνη. Τι ζητάει, πραγματικά. Σωστό, σωστό. Τι ζητάει, ειλικρινά. Κάρτα στον Εμολέδο, εγώ αυτό κατάλαβα. Και γάμα, ποιο είναι όλο το ζουμί. Πού είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό το τάκλινγκ. Αν το έκανε αντί για το Μολέδο, ας πούμε, ο Ζακ Αλεξίρο Μαό. Τι θα έκανε ο Κουρμπέλης. Εγώ λέω θα είναι ακόμη κάτω νεκρός. Δεν είναι για τον Κουρμπέλη και αντιστρόφως. Μπορείς να το κάνει κάτι, ας πούμε, ο Μποτία στον Ανδρούτσο. Ξεχνάς ότι ο διαιτητής εμπλέκεται στη φάση και δίνει επίθεση. Όχι, άλλο είναι το ζουμί. Ναι, τι ναι. Θέατρο κάνει ο διαιτητής. Ο διαιτητής για να καλύψει τη λάθος πάση. Που κάνουν ότι πονάνε με το παραμικρό. Ναι. Αλλά Φορτούνης τι έπρεπε να. Εντάξει, σήμερα ο Κουλούρης στο τάκλινγκ του οικονόμου νόμιζα ότι ο οικονόμου τον μασέρωσε. Πραγματικά λέω το μασέρωσε ο Αλταράς. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι που έκανε. Λέω το μασέρωσε το παιδί. Πάει. Και δεν το είδαμε, ας πούμε. Γενικά για όλους το λέω. Στον Ηρακλή προχθές πέφτει ο Κούρος. Λέω τι έγινε, τον πυροβολήσανε. Αυτό εδώ δείχνει πόσο τι αισθητό θέατρο κάνουν οι ποδοσφαιριστές σήμερα. Τέλος. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ό,τι είστε εσείς. Like. Κάντε like.